Ό,τι είχα μέσα, ρε παιδί μου. Θεωρείς ότι το γεγονός όλο αυτό που έγινε με το κινητό και την Κατερίνα και την Ασημίνα είχε να κάνει με την αποχώρησή σου? Γιατί εμείς είδαμε ότι πριν μιλήσει ο Μπάρτζης, εσύ έλεγες, παιδιά, αφήστε το να μιλήσει, παιδιά, αφήστε το να μιλήσει. Υπάρχει και ένα κενό, σαν να μην κολλούσαν τα γεγονότα. Θες να μας πεις τι έγινε? Γενικά δεν κολλούσαν όπως παίχτηκαν, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Τι συνέβη? Μιας και είσαι ο μαέστρος του μοντάζ και εσύ, Νίκο, και τα ξέρεις. Ο Μπάρτζης δεν τις είδε? Κοίταξε να δεις, εμείς εκείνη τη μέρα στο συμβούλιο ήμασταν γύρω στις 3 ώρες με 4. Και καθόμασταν σε αυτά τα καρεκλάκια που βλέπετε καθόλου αναπαφητικά. Και του ζητήσαμε στην παραγωγή κάτι, ας πούμε, μια μπανάνα, κάτι. Είμαστε εκεί άπειρες ώρες γιατί στην παραλία μας τα είχαμε μαγειρέψει εκείνη την ώρα. Και ο Νίκος έλειπε όλη την ώρα από το συμβούλιο. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι λίγο παράξενος, θέλω να δω τι γίνεται. Βγήκα λίγο έξω, άκουσα τι γίνεται μαμούσου του. Άκουσες για το κινητό, έλεγε κάπου ναι, ο Μπάρτζης κάτι έξω. Άκουσα τέτοια, ναι. Ωραία. Και πιάνω τον Νικόλα, επειδή δεν μίλαγε σε κανέναν εκείνη την ημέρα με την ομάδα του, και του λέω, ρε Νίκο, έλα να μιλήσουμε σαν να... Δεν είναι φίλος μου ο Νίκος, έτσι το ξεκαθαρίζω, δεν το γνώρισα εκεί. Αλλά είχαμε μια, όχι συμπάθεια, μιλάγαμε εκτίμηση. Με τα μάτια, εκτίμηση, μπράβο. Και του λέω, ρε Νίκο, τι έγινε, μου λέει... Σε έχει στηρίξει κιόλας κάποια στιγμή. Ναι, δεν το ξέρω, τον ευχαριστώ όμως. Του λέω, ρε Νίκο, τι έγινε. Για τα ματσαρίσματα δεν είχε πει ο Μπάρτζης? Ναι. Επειδή δεν τα βλέπαμε. Ναι, ναι. Δεν είχα τηλεόραση εγώ. Οπότε μου λέει ο Νίκος το και το. Του λέω, οκ, okay, και τι θα κάνεις? Του λέω, μου λέει, θα το πω σε λίγη ώρα στο συμβούλιο. Πάμε στο συμβούλιο και αρχίζει μετά ένα θέατρο για μένα. Ξεκινάει ο Γιώργος χωρίς. Ο Γιώργος εκτελεί εντολές, έτσι δεν το λέω για τον Γιώργο. Το λιανό. Ναι. Σκαλέτα εννοεί. Ναι, τη σκαλέτα, μπράβο. Σας λέει, περάστε στην ψηφοφορία. Και ενώ είμαστε εκεί και περιμένουμε όλοι 3 ώρες χωρίς να έχει γίνει τίποτα, ξαφνικά ξεκινάει το συμβούλιο σαν να μην τρέχει τίποτα. Α, τι κάνεις Νίκο, τι κάνεις Φέη μου, πώς ήταν το αγώνισμα χθες, προχθές και όλα τα σχετικά. Και εμείς εκείνη την ώρα δεν μπορούσαμε να. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να τρέμει όλη την ώρα, να γίνεται χαμός μέσα έξω, παραγωγή μέσα έξω, λες κάτι πρέπει να μας πούνε και εμάς. Τι είμαστε εδώ, διακοσμητικοί? Και όταν τελειώνουν τις ερωτήσεις και λέει ο Λιανός να ψηφίσουμε, του κάνω, ρε Νίκο, θα πεις τι έγινε, γιατί εκείνη την ώρα. Ναι, ήταν δική του απόφαση, άμα ήθελε να το μοιραστεί ή όχι. Είχε πει και εμένα μου είχε πει προσωπικά: δεν θέλω να πει σε κανέναν τίποτα, θα το πω εγώ σε όλους. Οπότε ξέρεις, βγαίνει ο Λιανός, φεύγει και εμείς ψηφίζουμε. Άρα δεν αφαιρέθηκε κάτι από το μοντάζ. Αυτά που μας περιγράφεις τα είδαμε. Λέει ο Λιανός, πάτε για ψηφοφορία και λέει. Απλώς αν εσύ δεν το έλεγες, μπορεί ο Μπάρτζης να μην το έλεγε όχι, εκείνη θα την το ώρα. Έλεγε, θα το έλεγε. Δεν υπήρχε, 100% ήταν. Απλά... Εσύ δεν είχες καταλάβει τίποτα με το κινητό? Όχι, αλλά θέλω να φτάσω και σε αυτό το σημείο. Γιατί έτσι όπως έχω. Τα έχω δει όλα από εδώ, από εκεί, εγώ θεωρώ ότι τελικά μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τηλέφωνο. Το κινητό το είχαν στα χέρια τους? Εγώ δεν είδα κάποιον με κινητό. Το είδε ο Μπάρτζης, δεν το είδε? Εντάξει, είπε ότι το είδε. Τώρα, αν τον μπέρδεψε με κάτι άλλο, δεν ξέρω. Περίμενε. Δεν έχουν μιλήσει, εννοείς να κάνουν κλίση ή δεν έχουν λέω. Χρησιμοποιήσει. Εγώ θεωρώ. Γιατί έχω κάνει και με τις λέξεις μπορούν να παίξουν. Ναι, δηλαδή, ναι. Μπορεί να γκούγκλαρε. Ναι. Δεν έχει μιλήσει. Δεν ξέρω πώς το εννοείς, γι' αυτό θέλω να διευκρινιστεί αυτό που λες. Είναι λίγο. Πήγαινε κατά εκεί. Oh. Σκληραίνει η συζήτηση. Και ο Μπάρτζης που λες εσύ τον εκτιμώ, τον κάνω ότι σηκώθηκε και είπε ψέματα και έκανε όλο αυτό θέατρο. Δεν είπα. Και μετά δεν πιάσανε το λόκαλο από την παραγωγή. Κοίταξε να δεις. Αν πω κι εγώ ότι είδα εσένα να κάνεις κάτι, αν δεν έχω αποδείξεις, δεν μπορώ να σε διώξω από κάπου. Δηλαδή βρέθηκαν οι αποδείξεις. Βρέθηκαν. Γιατί δεν θα θέλανε και να τις διώξουν? Μας δείξανε ότι βρέθηκε. Δεν πρέπει να σου δείξουν. Ναι, αλλά τι λες, τον Μπάρτζη τρελό? Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν λέω κάποιον ούτε τρελό, ούτε ότι δεν είδε. Αλλά εκεί πεινάς, κάνεις. Τρελό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ότι το είδε, τι ήταν, θέλω φαντασία. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω και κάτι άλλο, σε διευκολύνω. Όχι, θα σε διευκολύνω τώρα. Εκεί που τους είδε με τηλέφωνο, δεν πιάνει το τηλέφωνο. Η παραγωγή εκεί που είμαστε δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Όταν πάθαινε κάποιο κάτι και έπρεπε να πάει νοσοκομείο. Και πες ότι το είδε, π.χ. Εκεί δεν πιάνει σήμα. Πάλι το ίδιο όμως δεν είναι κάτι ναι, κακό. Αν... Κάτι κακό, δεν είναι εκτός κανονισμών. Καταρχάς, δεν διαφωνώ όποιος πιαστεί με κινητό να φύγει. Γιατί ο μόνος που έκανε την ερώτηση στον Ατζούν όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ήμουν εγώ. Και τι του ρώτησες? Το ρώτησα επειδή μας μάζεψε όλους τους παίκτες. Σου λέω, επειδή ακούστηκαν πολλά για πέρσι, για πολλούς παίκτες που είχαν τηλέφωνα, του λέω τι θα γίνει. Φέτος, αν πιάσουμε κάποιον με κινητό, τι θα γίνει. Μου λέει, τι θέλετε εσείς, όχι εμένα, σε όλα τα παιδιά, λέμε όλοι να φύγει. Γιατί δεν είναι. Άρα ήταν μια κοινή απόφαση όλων των παικτών. Ότι είναι το All-Star και είναι πολύ αυστηρό. Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος το κάνει, πρέπει να φύγει. Αλλά πρέπει να έχεις τεκμηριωμένες αποδείξεις και να είσαι σίγουρος. Σαφώς. Ναι, αλλά τώρα δεν έχεις. Και εσύ λες ότι εικάζω ή συμπεραίνω ή... Εντάξει, εγώ με τα κορίτσια μίλησες. Έχω μιλήσει με τα κορίτσια, ναι. Και? Έχω μιλήσει. Εντάξει, φαντάζομαι, δεν τις είδα και από κοντά, είναι στεναχωρημένες. Και ξέρεις, σε πονάει αυτό. Γενικά είναι στενάχωρο. Και εγώ την επόμενη μέρα που πήγαμε στην παραλία, έκανα μια συνέντευξη από αυτές που κάνουμε όλοι και μιλάμε στην κάμερα. Δεν έπαιξε φυσικά. Και είπα ότι είναι στενάχωρο να γίνεται αυτό για οποιονδήποτε παίκτη. Σίγουρα δίκαιο άμα το κάνανε να πρέπει να φύγουνε. Αλλά λέω, πολλοί παίκτες χάρηκαν με αυτό, γιατί η Κατερίνα ήταν μια παίκτρια που διεκδικούσε τον τίτλο. Εγώ λέω που φέτος μέχρι στιγμής είμαι παλτό, δεν το διεκδικώ, οπότε δεν με νοιάζει και να μείνει η Κατερίνα θεωρητικά. Δηλαδή, μείνει, δεν μείνει, δεν μου είναι αντίπαλός μου, αλλά για κάποιους ήταν αντίπαλος. Οπότε αυτοί μπορεί να μίλησαν λίγο παραπάνω με την παραγωγή. Χάρηκαν δηλαδή κάποιοι παίκτες γιατί χάσανε. Εγώ θεωρώ έναν, ναι, αν με ρωτάς σαν κόστος. Βέβαια, εντάξει, εμείς ακούγαμε και μέσα ότι η Δαλάκα δεν είναι ίδια στις επιδόσεις όπως ήταν σε παλαιότερες τις εμφανίσεις. Εντάξει. Δηλαδή όλα σχετικά είναι. Ναι, αλλά όλοι οι παίκτες. Μπήκε μέσα ως η σούπερ παίκτρια και είναι, γιατί ήταν η νικήτρια του Survivor, ναι. Η μόνη γυναίκα που κέρδισε Survivor. Και νικήτρια και μία φορά και όταν μπήκε μέσα όμως και κάποιοι σχολίαζαν και από τις επιδόσεις εδώ στην Ελλάδα. Και από εσάς το παιχνίδι, ότι δεν ήταν και η Δαλάκα που ήταν στις αρχές. Εγώ δεν το έχω πει σίγουρα αυτό για μέσα δεν στο το παιχνίδι. Δεν το λέω για σένα, ναι, ναι, λες το λέω για τους άλλους παίκτες. Για να μην παρεμηνευτούν πράγματα. Εμείς που είμαστε μέσα βλέπουμε πώς ένας παίκτης είναι καλός και όχι. Δηλαδή η Κατερίνα ήταν πολύ καλή παίκτρια. Και ας μην έφερνε κάποιες φορές τον πόντο, είχε και την ατυχία με το νοσοκομείο που κάτσε μια εβδομάδα. Και έλειψε αρκετό ναι, καιρό. Δηλαδή, και αυτό είναι η ψυχολογία.